Ο συνδεσμός TES Gala είναι ένας συνδεσμός που ιδρύθηκε το 2011, αρχές το 2011. Ουσιαστικά τι έγινε, τι είναι ο συνδεσμός TES Gala. Μία ομάδα αγελαδοτρόφων ξεκίνησε από το 2009, το 2010 περίπου, τις ζυμώσεις εντός εισαγωγικών, ώστε να οργανωθούν σε μία ομάδα. Ο σκοπός τους ήταν να μπορέσουν συντονισμένα, να μπορέσουν να διαθέσουν το προϊόν τους. Όπως επίσης, να καταφέρουν μέσω των συνεργειών να μειώσουν και το κόστος παραγωγής. Το μότο μας είναι το συνεταιρισμός διαφορετικά. Όλοι γνωρίζουν ιστορίες από τους συνεταιρισμούς, όλοι γνωρίζουν το παρελθόν, γνωρίζουν το αποτέλεσμά τους, βλέπετε χρεοκοπία, και βλέπουν τώρα επενδύσεις και καταστάσεις από παλιούς συνεταιρισμούς, παλιές ενώσεις, τα οποία έχουν ερημώσει, έχουν γίνει ερείπια. Και μιλάμε τώρα για επενδύσεις εκατομμυρίων, χρήματα των αγροτών, χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, τα οποία τώρα πάνε χαμένα. Είναι μια υποδομή, μια βάση που θα μπορούσαν οι νέοι αυτοί συνδεσμοί που δημιουργούνται τώρα, όπως ο ΘΕΣ Γη, ο Γάλα Ελλάς ή και εμείς, να μπορούσαμε να τα βρούμε και να συνεργαστούμε. Θα μπορούσαμε καν να μην έχουμε και νόημα ύπαρξη αν λειτουργούσαν σωστά οι προηγούμενοι συνεταιρισμοί. Όπως ανέφερα και νωρίτερα, το 2011 ιδρύθηκε ο συνεταιρισμός και θέλουμε και σκοπός μας είναι να εξελιχθούμε σε ένα πρότυπο παραγωγικό συνεταιρισμό πάνω στο αγελαδινό γάλα. Όλο αυτό θέλει πολλή δουλειά. Όλο αυτό θέλει πολλή υπομονή. Όλο αυτό θέλει να υπάρχει μια σύμπνοια μεταξύ των ατόμων που υπάρχουν σε μια ομάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στο συνδεσμό υπάρχουν 100 μέλη, 50 φάρμες, 55 φάρμες περίπου. Εδώ, στο ίδιο το σπίτι μας, με τη σύζυγό μας ή τον άνθρωπό μας, τσακωνόμαστε πολλές φορές. Φανταστείτε 100 άνθρωποι που έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και διαφορετικές απόψεις. Όλα αυτά θα πρέπει να καταφέρουμε να τα συνθέσουμε και να καταφέρουμε να προχωρήσουμε μπροστά για ένα κοινό σκοπό. Καθημερινά παράγουμε 120 τόνους αγελαδινού γάλακτος περίπου, που αντιστοιχεί στο 10% περίπου πάλι της εγχώριας παραγωγής. Εδώ βλέπετε στο χάρτη, όσο φαίνεται, είναι οι φάρμες του συνεταιρισμού που εκτείνονται, κυρίως βρίσκονται εδώ στη Θεσσαλία, αλλά εκτείνονται και μέχρι πάνω την κεντρική Μακεδονία, Κιλκής, Ημαθία, νομό Θεσσαλονίκης. Νότατο όργανο του συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 5 μέλη, οι οποίοι και αυτοί είναι άμυστοι. Στόχοι μας. Κύριοι στόχοι μας είναι η διασφάλιση της ποιότητας και η επίτευξη υπεραξίας των προϊόντων. Η διάθεση του γάλακτος που παράγουν τα μέλη μας. Όσο και αν θεωρείται αυτονόητο, πολλές φορές δεν είναι. Η μείωση του κόστου παραγωγής μέσω των μαζικών ιζωρών πρώτων υλών και ανάπτυξη συνεργειών σε όλο το φάσμα του πρωτογενούς και όχι με έναν τομέα. Βλέπε θες γη. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του ζωικού κεφαλαίου των μελών μας. Πώς μπορούμε να καταφέρουμε να αυξήσουμε την απόδοση του κοπαδιού μας, της επένδυσής μας. Συγγνώμη. Η βελτίωση του διαχειριστικού επίπεδου των μονάδων των μελών. Πλέον με τα στελέχη που έχει ο συνεταιρισμός μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στα μέλη μας, ώστε και να εξυγχρονιστούν, αλλά και να αλλάξουν διάφορες διαδικασίες που είχαν ως τώρα. Και τελευταία των 1,5 χρόνων να έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία στον τομέα διάθεση του προϊόντος μας προς τους καταναλωτές μέσω των αυτόματων πολιτών. Εδώ βλέπουμε τον κύκλο εργασιών μας, πώς ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε περίπου στα 16,5 εκατομμύρια ευρώ, συνεχίσαμε στα 23, πέρσι ήμασταν στα 25 και φέτος αναμένουμε στη χρήση αυτή να έχουμε μια μικρότερη αύξηση γύρω στα 26 με 27 εκατομμύρια ευρώ. Όλες οι χρήσεις μας ήταν κερδοφόρες και συνεχίζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Η δράση μας είναι ο πρώτος συνδεσμός στο θέση γάλα που εγκαθίδρυσε τα συμβόλαια στη διάθεση γάλακτος. Μέχρι πριν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα με τις γαλακτοβιομηχανίες αλλά και με τα τυροκομεία. Πλέον το μέλος γνωρίζει πότε θα πληρωθεί και πόσο θα πληρωθεί στις περισσότερες των περιπτώσεων, που είναι πολύ σημαντικό. Ακούμε διάφορες περιπτώσεις ανά τη χώρα μας ότι υπάρχουν παραγωγοί απλήρωτοι και ευτυχώς εδώ για τον όμιλο Τυρά που βρίσκεται εδώ πέρα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και είναι τιμή του που εξακολουθεί και συνεχίζει και στηρίζει την ελληνική κτηνοτροφία. Αλλά παντού σε υπόλοιπες κτηνοτροφικές φάρμες που συνεργάζονται με άλλες γαλακτοβιομηχανίες υπάρχουν αρκετά προβλήματα στις πληρωμές. Σημαντική δράση είναι και η διασφάλιση ποιότητας του προϊόντος που αναφέραμε. Καθημερινά κάνουμε δειγματοληψίες στις φάρμες και όλα αυτά τα δείγματα υποβάλλουν σε κρατικά εργαστήρια σε διάφορες αναλύσεις. Επίσης, αυτές οι αναλύσεις χρησιμοποιούνται για το σύστημα εσωτερικής τιμολόγησης. Με βάση την ποιότητα που παράγει ο καθένας, πληρώνεται. Ποιος είναι ο στόχος μας? Να αυξήσουμε την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος μας και αυτός που θα το καταφέρει αυτό να πληρωθεί και αντίστοιχα. Μείωση του κόστου παραγωγής. Μαζικές προμήθειες πρώτων υλών.
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πλέον βγαίνουμε στις αγορές, παραγγέλνουμε για όλους τους συνδυασμούς, για όλα τα μέλη του συνδυασμού και πετυχαίνουμε καλύτερες τιμές και διαχειριστικά αλλά και οικονομικά. Επίσης, σε συνεργασία με το ΘΕΣΓΙ, έχουμε εδραιώσει τη συμβολική γεωργία. Οι περισσότερες οτροφές που αγοράζουμε από το Θεσσαλικό κάμπο είναι μέσω συμβολέων με το συνδυασμό ΘΕΣΓΙ. Όπως παράδειγμα είναι το εσύρμα καλαμποκιού, το καλαμπόκι, το κριθάρι, το τριφύλι και διάφορες άλλες καλλιέργειες. Πλέον έχουμε ησυχάσει εντός εισαγωγικών και εμείς, γιατί έχοντας να κάνεις μόνο με έναν απέναντί σου, μπορείς εύκολα να το διαχειριστείς. Ο ΘΕΣΓΙ έχει τη δική του οργάνωση και αναλαμβάνει, διεκπεραιώνει τις παραγγελίες που έχουμε εμείς, διεκπεραιώνει τις παραδόσεις και υπάρχει προσυμφωνημένη και η τιμή. Πολλές φορές νωρίτερα και πριν ακόμα τη σπορά είναι ήδη συμφωνημένη, όπως και ο τρόπος πληρωμής. Στα άμεσα σχέδιά μας είναι η λειτουργία του κτηνιατρικού φαρμακείου. Όπως επίσης, στα άμεσα σχέδιά μας είναι και η ηλεκτρονική εφαρμογή προμηθειών. Αυτό θα είναι ουσιαστικά ένα τύπης e-auction, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για λόγους διαφάνειας περισσότερο. Όπως και το κάνουμε εκεί που χωλαίνουν οι συνδυασμοί, είναι στη διαφάνεια. Πλέον όμως με το e-auction, ό,τι προμήθειες θα κάνει ο συνδυασμός, όλα αυτά θα μπορούν να περνάνε σε ένα ταμπλό, σε μια ιστοσελίδα και θα βλέπει το κάθε μέλος, μπαίνοντας με τον κωδικό του, γιατί κλείσαμε αυτό το προϊόν σε αυτή την τιμή και ποια ήταν τα άλλα χτυπήματα, ποια ήταν τα άλλα bid. Έχουμε για τις δράσεις για την αύξηση παραγωγικού του ζωικού κεφαλαίου, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και επίσης έχουμε αγοράσει και ένα λογιστικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα διαχείρισης για τις φάρμες. Το προϊόν και η καινοτομία. Η καινοτομία είναι ότι φέραμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους αυτόματους πολιτές γάλακτος. Για την Ευρώπη δεν θεωρείται καινοτομία, υπήρχαν στο εξωτερικό εδώ και 10 και χρόνια. Απλά το μόνο που καινοτομήσαμε εμείς είναι ότι το οργανώσαμε αυτό. Γιατί στο εξωτερικό συνήθως είναι μεμονωμένη παραγωγή, οι οποίοι έχουν ένα έξοδο στάβλου και ένα στην πλατεία του χωριού τους και δεν έχουν κάποια άλλη οργάνωση πέρα από αυτό. Εμείς το φέραμε και το φέραμε σε οργανωμένη δομή και σε οργανωμένη βάση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστήματα στη Λάση και στη Θεσσαλονίκη και κάθε μέρα φέρουμε φρέσκο, παστεριωμένο και ποιοτικό γάλα που φτάνει άμεσα στα καταστήματα, εντός 24 ωρών. Εδώ βλέπετε κάποιες εικόνες από τα καταστήματα στη Λάρισα. Εδώ κάποιες εικόνες από τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης. Τα καταστήματα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Οι κωδικοί που έχουμε στα καταστήματα είναι γάλα πλήρης και γάλα ελαφρύ, με 1,7%. Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει είτε ένα είτε μισό λίτρο. Η σκόμη στο γάλα, εδώ βλέπουμε εικόνες από ένα αρμεκτήριο που αρμέγουμε τα ζώα. Εδώ είναι που αποθηκεύονται, εδώ με ένα βιτίο που μεταφέρονται. Η παστερίωση είναι φρέσκο γάλα, το οποίο παστεριώνεται για 15 δευτερόλεπτα σε 71,7 βαθμούς. Τα εργαστήρια, η διαχείριση, τα φορτηγά μας και οι δεξαμενές όπου μεταφέρονται το γάλα. Είναι δεξαμενές των 200 λίτρων. Είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 22.000 για όλη την διαχείριση, τη μεταφορά νοπού γάλακτος, παστερίωση, μεταφορά παστεριωμένου γάλακτος, τροφοδοσία διάδοση παστεριωμένου γάλακτος. Όλο αυτό το καταφέραμε γιατί ήταν κάτι πολύ δύσκολο εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπήρχε προηγούμενο. Και καθίσαμε την εταιρεία πιστοποίησης και ουσιαστικά φτιάξαμε εντός εισαγωγικών ένα δικό μας πιστοποιητικό με βάση το ISO 22.000. Συνεισφέρουμε στην τοπική οικονομία και εδώ αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Μισθώνουμε καταστήματα, προσλαμβάνουμε προσωπικό. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν 61 άνθρωποι που δουλεύουν στο συνδυασμό ΘΕΣ Γάλα. Η εμπορική διαχείριση, υπάρχουν κοπέλες προμόσιν, οι οποίες δείχνουν τη λειτουργία των καταστημάτων όπου ανοίγουμε καινούργια καταστήματα. Τα αυτοκίνητα με τα οποία γεννάνε τεχνική μας. Η οθόνη που βλέπετε είναι το control room όπου παρακολουθούμε 24 ώρες το 24ωρο όλα τα καταστήματα και από εκεί γίνεται όλη η διαχείριση, έρχονται όλα τα data, όλα τα δεδομένα των καταστημάτων και ό,τι χρειάζεται. Επίσης υπάρχει και κοινωνική προσφορά. Δυστυχώς αυτή την εποχή είναι απαραίτητο για τις σημερινές εποχές. Και το 2013 είχαμε, αλλά και το 2014. Και εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες από την αποδοχή στο ξεκίνημά μας. Δηλαδή, ειδικά οι Λαρισαίοι θα θυμούνται στην αρχή τις ουρές που είχαν δημιουργηθεί με το που πρωτοανοίξαμε τα καταστήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για να μην μακρηγορήσω κι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε.